Σε να με λες μητέρα. Νομίζεις πως νίκησες, ε? Μη χαίρεσαι όμως, την τελευταία λέξη την έχω και πάλι εγώ. Δεν χαίρομαι. Απέναντίας λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάσαι. Εσύ να λυπηθείς, φίδι. Ε, φίδι. Μπήκες εδώ μέσα για να φέρεις την καταστροφή και τα κατάφερες, παλιό γυναικό. Γι' αυτό σε μισώ. Όπως δεν μίσησα ποτέ κανένα στη ζωή μου. Το ξέρω, από την πρώτη στιγμή που μπήκα εδώ μέσα με μίσησες χωρίς να σου έχω κάνει τίποτα. Ξεμιάλισες το γιο μου. Τι άλλο χειρότερο ήθελες να μου κάνεις? Δεν το ξεμιάλισα το γιο, τον αγάπησα. Και ήμουν έτοιμη να αγαπήσω και εσένα, μητέρα. Πάψε να με λες μητέρα, δεν έχεις καμιά σχέση μαζί μου. Κι όμως, θα ήθελα να είχα. Και ομολογώ ότι προσπάθησα πολύ για να το πετύχω. Γι' αυτό παντρεύτηκε στο γιο μου κρυφά από μένα. Ο Αλέκος το ήθελε, εκείνος το αποφάσισε. Και εσύ το δέχτηκες γιατί σε βόλευε. Το δούλεψες καλά το καταχθόνιο σχέδιό σου. Δέχτηκα αυτό που ήθελε ο άνδρας που αγαπούσα. Και στη φωτιά να μου λέγε να πέσω, θα έπεφτα για την αγάπη του. Σταμάτα να μιλάς για αγάπη. Ποιον κοροϊδεύεις, εμένα? Τα λεφτά του αγάπησες, τίποτε άλλο. Όχι, πίστεψε με, κάνεις λάθος. Ποτέ δεν λογάριασα τα χρήματα. Ήθελες να ξεφύγεις από τη φτώχεια σου. Να εξασφαλιστείς, αυτό ήθελες. Τον ήθελες γιατί ήταν πλούσιος. Αν ήταν φτωχός, δεν θα τον έπαιρνες. Αγάπησα τον Αλέκο και θα τον έπαιρνα όπως και αν ήταν. Είτε φτωχός είτε πλούσιος. Και σε πληροφορώ ότι δεν θα με ένοιαζε αν ήθελες ή αν δεν ήθελες. Το ξέρω ότι ποτέ σου δεν με υπελόγησες. Γι' αυτό όσο ζω, όσο θα έχω τα μάτια μου ανοιχτά, δεν θα ησυχάσω αν δεν σε χωρίσω. Γιατί τόση κακία, μητέρα? Δεν είμαι μητέρα σου! Έξω από αυτό το σπίτι! Έξω! Έξω! Να προσέχει η καλυμμένη Εκατερίνη Λαστού. Αλέκο! 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 Αλέκο, η μητέρα σου το Μίχλι, ο Μίχλι, Μίχλι. Αυτή ο Μίχλι του Λονδίνου με πειράζει. Πρέπει να φύγω. Να πάω στην Ελβετία. Υποσχέθηκα στον Αλέκο να πάω να τον δω στα Χριστούγεννα. Φαντάζομαι ότι θα έχει ψηλώσει για να γράφει ότι θα φοράει τώρα μακριά παντελόνια. Ο Αλέκος με μακριά παντελόνια. Τον άφησα παιδί και θα τον βρω άντρα. Έναν άντρα 14 ετών. Ο Αλέκος πρέπει να μεγαλώσει γρήγορα, τον χρειάζομαι. Οι αδελφές του θα παντρευτούν, θα αλλάξουν όνομα και θα φύγουν. Αυτός όμως θα μείνει. Δεν θα τον αφήσω να φύγει. Τον χρειάζομαι τον Αλέκο. Πάω να αλλάξω. Ο Λόρδος Φέρφαξ που θα μας βαφτίσει το πρώτο μας καράβι, το νέο μας καράβι, με περιμένει. Εγώ όμως θα προτιμούσα να το βαφτίσει ένας υπουργός, ένας δούκας ή ακόμα και αυτής μεγαλειώτης, γιατί όχι. Πάω να αλλάξω. Όχι. Δεν θα ήθελα ποτέ έτσι να δω αυτή τη γυναίκα.